Και πλευρά της αντιπολίτευσης σας κατηγορεί ότι δεν ασκείτε στα πρώτα αυτά βήματα της δημοτικής σας θητείας φιλολαϊκή πολιτική. Αυτό ανέφερε ο κ. Κουζιάκης λέγοντας ότι αυξάνετε 6% τα δημοτικά τέλη. Ναι, κοιτάξτε, δεν είναι δική μας απόφαση. Είναι κάτι που έρχεται από το παρελθόν. Οι αυξήσεις που έπρεπε να γίνουν τα 2-3 προηγούμενα χρόνια δυστυχώς ήρθαν στη δική μας πλάτη. Πρέπει να το πούμε γιατί έχει να κάνει σε συνάρτηση με τη Διάδημα, διαχείριση απορριμμάτων λοιπόν Δυτικής Μακεδονίας, που λόγω των αυξήσεων που έχουν υποστεί τα καύσιμα, όλα κτλ., με το τέλος θα αφήσει και όχι μόνο, αναγκάζονται όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας να κάνουν αυξήσεις. Άρα λοιπόν, ο Δήμος Κουζάνης μάλιστα έχει 6% αυξήσεις, υπολογίζεται περίπου ότι είναι 0,80 λεπτά, έτσι για να μιλάμε και με αριθμούς ανά νοικοκυριό περίπου το μήνα. Φυσικά και οι αυξήσεις δεν είναι καλές για κανέναν και εμείς δεν θα θέλαμε να έχουμε αυξήσεις. Δυστυχώς όμως, όπως είπα και πριν, προέρχεται από το παρελθόν. Δεν ήταν στο πρόγραμμά σας όμως προεκλογικά. Δεν ήταν φυσικά, ναι, δεν είπαμε αυξήσεις ή όχι. Θέλουμε όμως το επόμενο διάστημα να καταφέρουμε να κάνουμε ακόμη και μειώσεις. Αυτό είναι ο στόχος. Την ίδια στιγμή όμως είδαμε ότι στην πρώτη συνεδρία στο ΔΣ της ΔΙΑΚ αποφάσισε με τις χρεοκοπημένες ΔΙΑΚ να αυξήσει τους μισθούς αποζημίωσης των μελών για τις συνεδριάσεις. Πώς το εξηγείτε και αν εσείς συμφωνείτε με αυτή την απόφαση του ΔΣ, την οποία καταψήφισαν οι δύο σύμβουλοι της αντιπολίτευσης. Θα σας πω.